Γεια σας παιδιά, πάμε να μάθουμε γλώσσα της πρώτης δημοτικού. Είμαστε στο σύννεφο που έφερε βροχή. Μόνος στο σκοτάδι. Πώς βρέθηκες εδώ κουταβάκι? Μάλλον έχασε το δρόμο του. Καλά, και πώς ανέβηκε στο πεζούλι? Θα πάτησε στη σανίδα. Το καημένο, μόνο του στο σκοτάδι και την βροχή. Τρέμουν τα ποδαράκια του. Με λίγα χάδια στη μουσούδα θα είναι μια χαρά. Δώστε του και λίγο γάλα. Χωρίς φως. Οχ, σκοτάδι. Και φοβερές αστραπές. Μη φοβάστε. Ιωάννα, φέρε το φακό. Και εγώ όταν ήμουν μικρός φοβόμουν τις αστραπές. Φοβόμουν όμως περισσότερο το δυνατό φύσημα του ανέμου. Τότε η γιαγιά μου, η Φανή, μου έλεγε μία ιστορία. Το παράξενο ταξίδι της συννεφένιας. Ξέρω κι εγώ ένα παραμύθι για τον άνεμο και τη βροχή. Ο βασιλιάς Φωτιάς, η συννεφένια και η κόρη του η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα όμως το ξέχασε. Τότε ο άνεμος φύσηξε δυνατά και άρπαξε τη συννεφένια. Την πήρε μαζί του στο ταξίδι του. Ψυχάλες. Ο Φωτιάς έψαχνε σ' όλη τη γη. Πουθενά η συννεφένια. Ο άνεμος πετούσε ψηλά με τη συννεφένια στα φτερά του. «Θέλω να δω την κόρη μου», έλεγε η συννεφένια και δάκρυζε. Ψυχάλες τότε έπεφταν στη διψασμένη γη. Ο άνεμος της φώναζε. «Κλάψε όσο θες, στη γη δεν ξαναγυρνάς». Τότε το κλάμα της δυνάμωνε και γίνονταν βροχή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.